γιορτή. Πριν λίγο τελείωσε η προηγούμενη γιορτή μας, η οποία έβγαλε τόση συγκίνηση. Οι ομάδες πήγανε πάρα πολύ καλά. Τώρα όμως έχουμε την ώρα αυτή, την ομάδα Κανόνη, την Golden Fire Team, δύο ομάδες μαζί ενωμένες, που θα μας παρουσιάσουν μία αίσθηση, όχι απλή αίσθηση, παρέσθηση. Illusion. Illusioners λοιπόν τα κορίτσια, μαζί τους, η Flower Team, μία νέα ομάδα πολύ δυναμική, και η Sunny Team, μωρά φανταστικά. Είμαστε έτοιμοι να τα απολαύσουμε. Αυτό το πρόγραμμα είναι μια έκπληξη με θέμα το Illusion. Λοιπόν, έχουμε την ομαδάρα μας εδώ πέρα, Golden Fire Team, ομάδα number one του Highway. Κουκλές όλες, ναι. Χρυσή ομάδα στο Cosmo Gym και στο Astro Gym. Ανυπομονώ να το δούμε, είμαι και εγώ μέσα, και να το κάνουμε και να σας εντυπωσιάσουμε. Το δουλεύετε αρκετό καιρό αυτό το πρόγραμμα? Από τον Οκτώβριο ουσιαστικά ξεκίνησε η χορογραφία, αλλά ρίχνουμε σκληρή δουλειά. Όπως είπε και η Κάρλεν, είναι μεγάλη έκπληξη το πρόγραμμά τους και οι στολές επίσης είναι τέλειες. Το βάψιμο, εντάξει, δεν χρειάζεται να πω κάτι. Υπερπαραγωγή το βάψιμο. Υπερπαραγωγή, εντάξει, κούκλες όλες τους. Θα σκίσουμε, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Πώς σε λένε? Λιδία. Και πώς αισθάνεσαι? Είμαι πολύ χαρούμενη και πανέτοιμη. Έλλη. Άννη. Γεωργία. Βλέπω όμως ότι εδώ έχουν δράσει και οι μητέρες. Βεβαίως. Προσπαθούμε και εμείς να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε την ομάδα. Τα κορίτσια είναι υπέροχα, θα τα καμαρώσουμε και του χρόνου με υγεία. Κλάρα. Αλεξάνδρα. Είσαστε έτοιμες, κορίτσια? Ναι. Μπράβο, καλή επιτυχία. Αριέτα. Κορελία. Ελισάβετ. Χάρης. Δεν μου λες εσύ από πού έχεις μάθει και βάφεις? Μόνη μου, επειδή πηγαίνω μπαλέτα και φτιάχνω τα μαλλιά και στις φίλες μου, μου δόθηκε η ευκαιρία να τις το φτιάξω. Και από ό,τι ξέρω, είστε η προπονήτρια της ομάδας. Ναι. Τη Sunny Team, που είναι σκυλά και δαλματίας το θέμα τους. Είναι τα πιο μικρά της, του Highway και είναι και η πρώτη τους φορά. Θα τα πάνε τέλεια όμως. Είμαι η Χριστίνα εγώ. Εσύ? Η Κατερίνα. Κατερίνα. Θα μου πούνε όμως και οι μικρές όμορφες κουκλίτσες, τα σκυλάκια της δαλματίας. Το όνομά σου? Ελένη. Ηλιάνα. Ηλένια. Ήριδα. Εσύ? Ματίνα. Αγάπη μου όμορφη, μπράβο. Γεια σας. Ποια ομάδα ετοιμάζεις? Τη Flower Team με θέμα Frozen. Είναι η πριγκίπισσα Έλσα και τα κορίτσια έτσι είναι ένα χειμερινό πρόγραμμα που το έχουμε προσαρμόσει για τα Χριστούγεννα. Είναι όλες τέλειες, είμαστε εδώ με τη Σοφία Μαντό. Είσαι ευχαριστημένη από τις αποδόσεις της? Είναι όλες μία και μία, έχουμε πολύ μεγάλη πρόοδο και εξέλιξη και περιμένουμε πολλά ακόμα. Είναι πολύ καλές. Κοντά μας έχουμε σήμερα εδώ, στην όμορφη χριστουγεννιάτικη γιορτή στο Olympia Highway, την κυρία Παπαδοπούλου. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κυρία Παπαδοπούλου. Είσαστε εδώ σαν αντιπρόσωπο της ΕΓΟ και υπεύθυνη του τμήματος της Γενικής Γυμναστικής. Ακριβώς, και ήρθα να παρακολουθήσω μια χριστουγεννιάτικη γιορτή ενός συλλόγου που μας εκπλήσει συνέχεια, μας χαρίζει πολύ όμορφες στιγμές. Όλα τα προγράμματα της Ολυμπίας και του Θρακομακεδόνων αλλά και του Highway είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι δροσερά, νεανικά, βγάζουν έτσι μια φρεσκάδα
από την ομορφιά και από την σύνθεση. Και η Χριστουγεννιάτικη γιορτή έδειξε στους γονείς αυτό που τα παιδιά τους δουλεύουν στη διάρκεια του χρόνου και σε όλους τους υπόλοιπους μία, θα λέγαμε, αρχή αυτού που πρόκειται να ακολουθήσει στα επόμενα βήματα που είναι τα φεστιβάλ και τα διαγωνιστικά της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας. Θα ήθελα να μου πείτε, μετά την κατάκτηση των παγκοσμίων πρωταθλητών της Γενικής Γυμναστικής από την Ολυμπιάδα Θρακομακεδών με την κυρία Δραγούνη, σε τι επίπεδο είναι πλέον η Γενική Γυμναστική στην Ελλάδα? Νομίζω ότι η κατάκτηση το λέει και μόνο της, είναι στο νούμερο 1. Είμαστε στο νούμερο 1 για 4 χρόνια. Μέχρι το επόμενο παγκόσμιο, αλλά και γενικά όλες οι ομάδες που υπάρχουν, δηλαδή και όλοι οι σύλλογοι που δουλεύουν γυμναστική για όλους στην Ελλάδα, είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Λοιπόν, εγώ παρότι είμαι αυστηρός κριτής, τουλάχιστον με τις προχωρημένες ομάδες, πιστεύω ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Έχω φτάσει σε σημείο να φρενάρω τις προπονήτριες, όπως είπα, για να μην το παρακάνουν, γιατί πραγματικά θέλουν, ας πούμε, κάθε ομάδα να είναι στην κορυφή. Και κουράζονται πάρα πολύ, όμως εντάξει, έχουμε αυτή τη φιλοσοφία ότι τα πάντα μπορούμε αν το βάλουμε σαν στόχο, νομίζω ότι πρέπει και να τη συνεχίσουμε. Και με τη Μαρία, εκτός από το θεσμικό της ρόλο, είμαστε και πάρα πολύ φίλες, την εκτιμώ, πολύ σαν προσωπικότητα. Και αυτό εγώ το ίδιο, Ολυμπία, και χαίρομαι γιατί η φυσική αγωγή που είναι το πρωταρχικό, είμαστε και δύο καθηγήτρες φυσικής αγωγής, μας ενώνει. Και η γυμναστική μας ενώνει. Είμαστε και οι δύο στη γυμναστική από μικρά παιδιά. Είναι ένας χώρος που πραγματικά αγαπάμε και χαιρόμαστε που είμαστε σε αυτόν. Θα ήθελα να μου δώσετε μία ευχή για τα παιδιά του Olympia Highway. Σίγουρα να είναι γερά, είναι το πρωταρχικό. Να είναι χαρούμενα, να είναι ευτυχισμένα. Και το 2019 να τους πάει, όχι ένα βήμα, πολλά βήματα παραπάνω στην εξέλιξή τους. 2019 ευχές, σ' αγαπώ και πολλές ασκήσεις.